Και να πάω λίγο στον κύριο Βουρδουμπά. Κύριε Βουρδουμπά, είσαι δημοτικός συμβούλος της Λαϊκής Εισπύρωσης. Εσείς το ψηφίσατε εσείς? Όχι, εμείς είμαστε μόνοι από τους παρούσες παρατάξεις που εκπροσωπούν την κυβέρνηση. Που εξ αρχής ήσασταν αντίθετοι. Λόγω του κόστους. Λόγω δύο βασικών πραγμάτων. Αλλά και το κόστος, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν το ξέρει κανένας. Το ένα είναι ο τρόπος που έγινε. Δηλαδή. Το γεγονός δηλαδή ότι είναι ένα βιαστικό και άκερο σχέδιο το οποίο μπαίνει σε εφαρμογή. Mm-hmm. Γιατί δεν παρουσιάστηκε ακριβώς καμιά ολοκληρωμένη ούτε χωροταξική ούτε συγκοινωνιακή μελέτη αφενός. Και αφετέρου γίνεται εν μέσω πανδημίας, όπου η κυβέρνηση και οι επιστήμονες συστήνουν να παίρνουμε τα ΙΟΤΑΧΗ την ώρα mm-hmm. που υποτίθεται το σχέδιο θέλει περιορισμό της mm-hmm. κίνησής τους, απ' τη μία. Και απ' την άλλη θεωρούμε ότι τελικά στο ερώτημα ποιον θα ωφελήσει το συγκεκριμένο έργο, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο, αντιμετωπίζει το κέντρο της Αθήνας ως ένα τουριστικό προϊόν και τελικά εκτιμάμε ότι δεν θα ωφελήσει mm-hmm. τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων και των επαγγελματιών της πόλης, mm-hmm. αλλά τελικά τους μεγαλοξενοδόχους και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Κύριε Βουρδουμπά, εσείς από την πρώτη στιγμή ήσασταν αντίθετοι σε αυτό το έργο. Mm-hmm. Η αντίθεσή σας προέρχεται από ποιους? Τους είπατε προηγουμένως. Yeah. Ήθελα να σας ρωτήσω, από την επαφή που έχετε με τον κόσμο, από τους εργαζόμενους στην περιοχή, ποια είναι η αντίδραση των εργαζομένων, τι λένε? Κοιτάξτε, υπάρχει καταρχάς μια πραγματικότητα που έχουν βιώσει χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι πηγαίναν στις δουλειές τους, είτε αυτές είναι στο κέντρο, είτε για να πάνε στις δουλειές τους περνώντας από το κέντρο, που έκαναν το μεγάλο περίπατο να μοιάζει μεγάλη ταλαιπωρία για πάρα πολλές χιλιάδες κόσμο. Ναι, έχει ομαλοποιηθεί όμως η κατάσταση. Τα στοιχεία της τροχιάς που έχω, σε μεγάλο βαθμό ή σε κάποιον βαθμό, πάντως αρκετά σημαντικό, δικαιώνουν τον κύριο Αξιώτη. Διότι μας λένε ότι η κατάσταση ομαλοποιείται. Υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 25 με 30%, αλλά έχει δίκιο ο αντιδήμαρχος εδώ. Η κατάσταση ομαλοποιείται σιγά-σιγά. Για πείτε μου. Κοιτάξτε, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε ολοκληρωμένη χωροταξική και συγκοινωνιακή μελέτη, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, είναι πάρα πολύ λογικό να ψάχνει ο καθένας να βρίσκει μια πλευρά του συγκεκριμένου σχεδίου και να βλέπει, για παράδειγμα, ότι εκεί που την προηγούμενη εβδομάδα η Πανεπιστημίου είχε 20 λεπτά να την περάσει, τώρα θέλει 5,5, χωρίς όμως να βλέπει το γύρω-γύρω. Θέλω να πω το εξής πράγμα, το οποίο έχει να κάνει βασικά και με την αντίθεσή μας σε σχέση με τη διαδικασία, αλλά και την ουσία. Αν θέλεις να μειώσεις τη χρήση του ΙΟΤΑΧΗ, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να ξεκινήσεις από το να αναβαθμίσεις το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης έτσι ξεκινήσαμε. Μα το έχει πει νομίζω ο Δήμαρχος αυτό. Κοιτάξτε, τον άκουσα σε συνεδρίαση. Δεν υπάρχει. Το είπε. Η Αθήνα έχει ένα από τα μικρότερα από τις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Από τα μικρότερα δίκτυα σε μέσα σταθερής τροχιάς. Αυτό το γεγονός δηλαδή ότι δεν παίρνεις κάποιο μέτρο για να διευκολύνεις, για να μειώσεις τη χρήση των ΙΟΤΑΧΗ μάλλον. Σημαίνει ότι τα ΙΟΤΑΧΗ με τον ίδιο τρόπο κάπου θα κινηθούν. Mm-hmm. Δεν θα επιβαρύνεται με τον ίδιο τρόπο η Πανεπιστημίου, δεν θα μπορέσουμε να μεγαλώσουμε όμως την Αλεξάνδρα, τη Σόλωνος, την Καλλιρόηση, την Αχαρνών. Από κάπου πρέπει να πάνε. Mm-hmm. Άρα αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι θα υπάρξει επιβάρυνση, άρα και ταλαιπωρία και σε γύρω δρόμους. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω ένα σχόλιο. Πολύ σύντομα για να πάμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά ξεκινήσουμε τον κύριο Στογιάννο. Με τις οικονομικές πλευρές και τις πλευρές διαχείρισης που κουβεντιάσατε προηγούμενα. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι είναι πρόσχημα το ότι χρησιμοποιήθηκε η πανδημία. Και όχι απλά δεν συμβαδίζει, αλλά έρχεται σε αντίθεση και σε αντίφαση με αυτά τα οποία, τις οδηγίες που δίνουν και η κυβέρνηση και οι επιστήμονες, οι ειδικοί επιστήμονες. Mm-hmm. Υπάρχει εξής πλευρά. Οι οικονομικές πλευρές δείχνουν πάντα τις προτεραιότητες. 2 εκατομμύρια σε αυτή τη φάση δεν είχε ανάγκη ο Δήμος Αθηναίων να δοθούν σε άλλες ανάγκες πραγματικές. Τι λέτε, κύριε Αξιώτη, εσείς γι' αυτό, συγγνώμη να, τώρα. Μόνο εδώ, ένα τώρα, παράδειγμα πρέπει για να το απαντήσω ολοκληρωμένα, κύριος Αξιώτης. Ναι. Για να έχετε υπόψη γιατί τάξη μεγέθους μιλάμε. Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2020, 2,5 εκατομμύρια δίνονται για συντηρήσεις όλων των σχολείων της Αθήνας. Έχετε δίκιο. Που είναι 420. Έχετε δίκιο που αναφέρετε, είναι χαρακτηριστικά αυτά. Για να μην σας διακόπτω, να πάμε σε ένα διάλειμμα, να μην σας διακόπτω, βέβαια, να τα πείτε και επανερχόμαστε αμέσως. Κύριε Βουρδουμπά, να φθώ σε εσάς. Θα συνεχίσετε. Κύριε Βουρδουμπά, να φθώ σε εσάς. Να μου δώσετε χρόνο μόνο για να βεβαίως, θα σας δώσω πολύ χρόνο. Αλλά θέλω να μου απαντήσετε, γιατί και αυτό πάλι που λέει ο αντιδήμαρχος, θα μου επιτρέψετε να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, έχει μία βάση. Σου λέει το κάναμε, διότι πράγματι εν μέσω κορονοϊού μεγαλώνουμε τα πεζοδρόμια, να κυκλοφορούν πιο άρια ο ένας με τον άλλον, για να μην μεταδοθεί ο κορονοϊός από τον ένα στον άλλον. Δηλαδή, μπορεί κανείς να πει ότι έχει μία βάση. Δεν το κάνανε, δηλαδή, λένε οι άνθρωποι, μόνο για να μπορέσουν να γίνει άντε γρήγορα σε τρεις μέρες και τέλος πάντων έτσι όπως έγινε. Ναι. Εσάς, ποια είναι η άποψή σας? Καταρχήν, υπάρχουν ποδηλάτες εκεί, εσείς? Καλά, αυτή τη στιγμή ακόμα δεν υπάρχουν ποδηλάτες. Και ξέρετε, το να αλλάξει μια συνήθεια δεν είναι θέμα μιας απόφασης ενός δημάρχου, ενός αντιδημάρχου. Ειδικά μάλιστα σε μια πόλη. Από αυτούς ξεκινάει, βέβαια. Ειδικά μάλιστα σε μια πόλη όπως είναι η Αθήνα, mm-hmm. που δεν έχει τα χαρακτηριστικά του Άμστερνταμ, ξέρω εγώ,
δεν υπάρχει τόσο μεγάλο επίπεδο έδαφος. Mm-hmm. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Αλλά επιτρέψτε μου να κάνω δύο σχόλια. Βεβαίως. Σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν. Το πρώτο σχόλιο αφορά ότι ανεξάρτητα από το αν κάποιος βλέπει τις αντιδράσεις που έχουν αναπτυχθεί και κάνει δεύτερες σκέψεις σε σχέση με την απόφαση που έχει πάρει και έχει στηρίξει τη συγκεκριμένη επιλογή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι καθαρό σε όλους που μας ακούνε ότι τη συγκεκριμένη απόφαση την έχει στηρίξει και η παράταξη του κ. Ηλιόπουλου, του ΣΥΡΙΖΑ και η παράταξη του Κινάλ και του κ. Γερουλάνου. Mm-hmm. Δυστυχώς και έτσι διαμορφώθηκε η πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεύτερο, σε σχέση με το ζήτημα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακριβώς επειδή δεν υπήρχε ένας πιο ολοκληρωμένος σχεδιασμός, είτε χωροταξικός είτε συγκοινωνιακός, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, που δεν μπορούσε να απαντήσει στις ανάγκες να αυξηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το τι ακριβώς χρειάζεται, πόση αύξηση στόλου χρειάζεται, τι αλλαγές στα δρομολόγια χρειάζονται, ακριβώς επειδή δεν πάρθηκε καν υπόψη αντίθετη επιστημονική γνώμη ακόμα και συγκοινωνιολόγων, χαρακτηρίζουμε το συγκεκριμένο σχέδιο ότι έχει διαφορετική στόχευση. Και για να απαντήσω, θα σας το πω, και για να απαντήσω και στο ερώτημά σας γιατί τώρα και όχι σε ένα μήνα ή τον Οκτώβριο. Δεν απαντούσα ρε παιδί, το κάνω μια απλή σκέψη, χωρίς οπισθοβουλία. Προφανώς ξαναλέω ότι είναι πρόσχημα ο κορονοϊός. Για μας η λογική του όλου σχεδίου είναι το ότι βλέπουμε το κέντρο της Αθήνας ως τουριστικό προϊόν και μάλλον έπρεπε αυτό. Να σας πω, εξαρτάται για ποιον. Ξέρετε για ποιο είναι το τουριστικό προϊόν. Μα εδώ λέμε να φύγει τουρίστας, να φέρει κανένα. Να έρθει προφανώς ο τουρίστας, αλλά όχι διώχνοντας αυτούς που μένουν στην πόλη, όχι ξεκλειδίζοντας ένα μεγάλο κομμάτι που θα απειληθεί το επόμενο διάστημα από μικροεπαγγελματίες, προκειμένου να θησαυρίσουν μεγαλοξενοδόχοι και μεγαλέμποροι. Λέμε το εξής πράγμα, ότι ίσως αυτή είναι η απάντηση στο γιατί τώρα, για να μπορέσει να ταιριάξει χρονικά. Με το ανοίξαμε και σας περιμένουμε, που είπε περίπου η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός από το ηλιοβασίλημα της Σαντορίνης, να ταιριάξει λοιπόν χρονικά. Να μην ανοίξει χώρα, να έρθει κανένα στον ίδιο να φέρει κανένα φράγκο. Μεγάλη συζήτηση προφανώς. Να την κάνουμε, αν θέλετε, στον επόμενο κύκλο να πούμε και αναλυτικά και σε σχέση και με τον κύριο Βουρδουμπά. Λοιπόν, ναι, να πω καταρχάς ότι. Τέσσερα λεπτά έχουμε, δύο λεπτά, κύριε Βουρδουμπά, αν θα πούμε. Ότι δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας ότι το κέντρο της Αθήνας έχει χρήση παρεμβάσεων και σημαντικών παρεμβάσεων. Το κριτήριο έχει σημασία. Για μας το κριτήριο για το ποιες είναι αυτές οι αναγκαίες παρεμβάσεις και οι προτεραιότητες, αν θέλετε, είναι οι ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας των κατοίκων και των εργαζομένων της πόλης και των μικροεπαγγελματιών. Mm-hmm. Και με αυτή την έννοια, ακόμη και η πλευρά που βάλατε σε προηγούμενη παρέμβασή σας της τουριστικής ανάπτυξης, το ερώτημα που μπαίνει είναι ανάπτυξη για ποιον. Αυτό καθορίζει και την κατεύθυνση που θα έχουν οποιασδήποτε παρεμβάσεις κάθε φορά. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια, για μας, για παράδειγμα, λέω για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο πώς το αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Το συγκεκριμένο σχέδιο δεν υπηρετεί αυτή τη λογική, αλλά αντίθετη, όπως εξήγησα και προηγούμενα, ενώ θα έπρεπε να βλέπουμε και το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς, θα έπρεπε να βλέπουμε και συνολικά τον δίκτυο των ελεύθερων χώρων σε όλη την Αθήνα. Να σας πω δύο χαρακτηριστικά. Αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν 100 μη λειτουργικές παιδικές χαρές η Αθήνα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 26 απαλωτριώσεις που με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2008 έχουν. Τώρα δεν μπορούμε όμως εδώ να πούμε όλα τα θέματα. Αφήστε μου, όχι, δεν είναι. Είναι δύο ενδεικτικά παραδείγματα. Δεν λέμε για το μεγάλο περίπατο. Δύο ενδεικτικά παραδείγματα για να δείτε από πού μπορεί να και πρέπει να εξοικονομηθεί δημόσιος χώρος. Εντάξει, και ταυτόχρονα με αυτό. Τρία χρόνια έχουν ακόμα οι άνθρωποι να ξαναγίνουν εκλογές. Προφανώς. Θα κρυθούν. Προφανώς θα κρυθούν.